Το παραολυμπιακό άθλημα του ποδοσφαίρου τυφλών συγκαταλέγεται για πρώτη φορά στο επίσημο πρόγραμμα του Αθήνα 2004. Μαζί μας έχουμε τον Στράτο Χατζιαποστολίδη, με τη βοήθεια του οποίου θα προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε τα μυστικά του ποδοσφαίρου τυφλών. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας όμως, τι θα λέγατε να περάσουμε να δούμε τις διαφορές του παραολυμπιακού ποδοσφαίρου από το Ολυμπιακό? Το μήκος του αγωνιστικού χώρου ποικίλει από 32 μέτρα σε 42 μέτρα, ενώ το πλάτος εκτείνεται ανάμεσα στα 18 με 22 μέτρα. Στις γραμμές του πλάγιου out εφαρμόζονται προστατευτικά. Το ύψος τους κυμαίνεται από 1 μέτρο σε 120 εκατοστά. Μέθοδος διαγράμμισης του γηπέδου. Σημείο του corner. Η περιοχή πέναλτι. Σε κάθε γραμμή τέρματος του γηπέδου, 6 μέτρα από κάθε δοκάρι, χαράζεται ένα τόξο κύκλου ακτίνας 6 μέτρων που θα εκτείνεται μέσα στο γήπεδο. Δεύτερο σημείο πέναλτι. Ένα κατάλληλο σημείο χαράζεται 8 μέτρα από το μέσο κάθε γραμμής τέρματος, νοητά κάθετα προς αυτήν. Περιοχή του τερματοφύλακα. Χαράζεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, όπου η μακρύτερη πλευρά 5 μέτρα είναι παράλληλη της τελικής γραμμής. Εκτείνεται ομοιόμορφα παράλληλα των τερμάτων μήκους 3 μέτρων. Το σημείο πέναλτι. Ένα κατάλληλο σημείο χαράζεται 6 μέτρα από το μέσο κάθε γραμμής τέρματος, μετρημένο κατά μήκος νοητής γραμμής, κάθετης προς τη γραμμή τέρματος. Τα τέρματα. Τα τέρματα είναι τοποθετημένα στη μέση κάθε γραμμής τέρματος και αποτελούνται από 2 κάθετα δοκάρια σε απόσταση 3 μέτρων, μετρημένα από την εσωτερική τους πλευρά, τα οποία θα ενώνονται με οριζόντιο δοκάρι που η κάτω τους πλευρά θα απέχει 2 μέτρα από το έδαφος. Η επιφάνεια του γηπέδου πρέπει να είναι από τσιμέντο ή παρόμοιο υλικό, ομαλή, επίπεδη και όχι τραχιά. Η μπάλα. Το εσωτερικό ηχητικό σύστημά της πρέπει να επιτρέπει την κανονική μεταφορά της μπάλας, έτσι ώστε όταν επιταχύνει ή κυλάει να επιτυχάνεται τη διάρκεια του ήχου με την προστασία των παικτών. Αριθμός παικτών. Στον αγώνα μετέχουν 2 ομάδες. Η κάθε μία από αυτές αποτελείται από 4 στο μέγιστο, ολικά τυφλούς παίχτες και ένα τερματοφύλακα που μπορεί να είναι ολικά ή μερικώς βλέποντας. Κανόνας αντικαταστάσεων. Ο αριθμός των αντικαταστάσεων είναι απεριόριστος, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να έχει σταματήσει το χρονόμετρο μετά από σημείωση του προπονητή στο χρονομέτρη. Ο πρώτος διαιτητής πρέπει να εφαρμόζει τους κανονισμούς της FIFA με τις προσαρμογές της ΥΠΣΑ. Ο βοηθός διαιτητή πρέπει να ασκεί τα καθήκοντα από την απέναντι πλευρά του γηπέδου, διαγώνια από όπου βρίσκεται ο πρώτος διαιτητής. Ο χρονομέτρης βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου, στη διχοτόμο και στην ίδια πλευρά με τη ζώνη αντικατάστασης. Διάρκεια του παιχνιδιού. Η διάρκεια του παιχνιδιού μοιράζεται σε 2 ίσες χρονικές περίοδοι των 25 λεπτών. Οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 1 λεπτού time out σε κάθε ημίχρονο. Κατά την έναρξη του αγώνα, η επιλογή των τερμάτων ή της έντρας γίνεται στην τύχη με το στρίψιμο του κέρματος. Μετά το σήμα του πρώτου διαιτητή, το παιχνίδι αρχίζει με το λάκτισμα της μπάλας προς τα εμπρός. Ένας παίχτης αποβάλλεται όταν έχει συμπληρώσει 5 ατομικά φάουλ στη διάρκεια του αγώνα. Πρέπει να αποχωρήσει και να τον αντικαταστήσει συμπαίκτης του. Στα πρώτα 3 ατομικά φάουλ κάθε ημιχρόνου, η ομάδα που τα διέπραξε μπορεί να στήσει τείχος με αμυνόμενους. Αρχίζοντας με το 4ο ομαδικό φάουλ, δεν επιτρέπεται να δημιουργήσουν αμυντικό τείχος ενάντια στο άμεσο ελεύθερο χτύπημα από τα 8 μέτρα. Κάθε παίκτης που διεκδικεί την μπάλα και δεν φωνάζει ευκρινώς τη λέξη βόη, τιμωρείται με προσωπικό και ομαδικό φάουλ. Προπονητής. Βρίσκεται στον πάγκο των αλλαγών επικοινωνώντας με τους παίκτες του. Διευθύνει τους παίκτες που βρίσκονται στον τομέα του στο κεντρικό 1 τρίτο του αγωνιστικού χώρου. Βοηθός πίσω από την αντίπαλη εστία.
πρέπει να παραμένει πίσω από την αντίπαλη εστία, έτσι ώστε να κατευθύνει τους επιτιθέμενους. Ο τομέας του είναι το τελευταίο τρίτο του αγωνιστικού χώρου προς την επίθεση. Τερματοφύλακας. Κατευθύνει τους αμυνόμενούς του μέσα από την περιοχή του, 3x2 μέτρα, στο πρώτο τρίτο του αγωνιστικού χώρου προς την άμυνα. Στράτο, ποια είναι η κορυφαία στιγμή σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα? Σίγουρα η στιγμή που πετυχαίνει σε ένα ωραίο γκολ. Περισσότερα γκολ στο βίντεο που ακολουθεί. Thank you.
Στράτο, σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι? Στην Αθλητική Ένωση Τυφλών Πυρσός Θεσσαλονίκης. Και γιατί αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό το συγκεκριμένο άθλημα? Γιατί αυτό είναι που μου άρεσε περισσότερο. Έπαιζα σαν παιδί και από τη στιγμή που άρχισα να οργανώνω τα πράγματα σε συλλόγους και επίσημες διοργανώσεις, ήταν αυτονόητο, εφόσον τα κατάφερνα, να συμμετέχω. Ας ακούσουμε όμως τι έχουν να πούνε και οι συναθλητές σου. Ποιες δυσκολίες συναντάτε? Δυσκολίες όταν παίζεις ποδόσφαιρο σαν τυφλός είναι πάρα πολλές. Είναι πολύ δύσκολος ο προσανατολισμός στον χώρο. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό το άθλημα? Ανέκαθεν το ποδόσφαιρο μου άρεσε σαν άθλημα. Γενικώς πρόσφερε πολλές συγκινήσεις. Τι σας προσφέρει αυτό το άθλημα? Μου προσφέρει ψυχαγωγία και άθληση για το σώμα μου, γιατί βρίσκω έναν τρόπο να αθλούμε. Ο τερματοφύλακας, εκτός το ότι πρέπει να έχει εξαιρετικές ικανότητες σαν τερματοφύλακας, πρέπει να είναι και στρατηγός στην άμυνα και να γίνει μάτια των παικτών. Είναι ένα extreme sport, ένα ξεχωριστό άθλημα και μόνο αν το δεις έτσι μπορείς να βρεις ενδιαφέρον και να δεις να το παρακολουθείς μακριά από συναισθηματισμούς, μακριά από οτιδήποτε, παρά μόνο ως άθλημα, ένα ξεχωριστό άθλημα. Πότε ξεκίνησε το εθνικό πρωτάθλημα? Το 1997, στην Αθήνα για πρώτη φορά, και από τότε κάθε χρόνο παίζουμε. Πόσες ομάδες συμμετέχουν? Δυστυχώς είναι Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και παίζουμε αρκετά παιχνίδια μεταξύ μας για να έχουμε αγώνες και για να βγει πιο δίκαιο ο πρωταθλητής. Εμείς έχουμε βελτίωση, πιστεύω, χρόνο με το χρόνο. Σαν ομάδα στην αρχή ήμασταν πολύ αδύνατοι. Και τώρα επανδρώνουμε σχεδόν την εθνική ομάδα. Είσαι ο αθλητής με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Σε ποια θέση αγωνίζεσαι? Επιθετικός παίζω. Και είμαι η κύρια επιθετική αιχμή της εθνικής ομάδας. Πώς προσανατολίζεις σε σχέση με την αντίπαλη εστία? Υπάρχει οδηγός πίσω από το αντίπαλο τέρμα. Μπορώ να πω ότι είναι σημείο αναφοράς μέσα στη φάση. Στηρίζεις πολύ στις δικές σου δυνάμεις. Πολλές φορές έχει υποθεί ότι οι Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές επικοινωνούν με κλειστά τα μάτια. Στο ποδόσφαιρο τυφλών όμως, αυτός είναι ο κανόνας. Η Κάρολ είναι ο οδηγός στην Εθνική Βραζιλίας και μοιράζεται μαζί μας τις εμπειρίες της. Είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής και είμαι η οδηγός πίσω από την εστία, μια ειδική προσαρμογή στο ποδόσφαιρο τυφλών. Πώς αισθάνεσαι που εργάζεσαι με νέους τυφλούς αθλητές? Το αγαπάω. Ποια ομάδα ξεχωρίζει στην Ευρώπη? Η Ισπανία με διαφορά έχει κατακτήσει και τα 4 πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και αυτό συμβαίνει μάλλον επειδή έχει πολλούς παίχτες, έχει πρωτάθλημα με 8 ομάδες, πολύ καλή οργάνωση και γίνεται καλή δουλειά. Ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας συζήτησε μαζί μας. What is your name? Το όνομά σου? José Urbano. Χωσέ, θα πρότεινες έναν τυφλό νέο να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο? Κοίτα, το ποδόσφαιρο τυφλών είναι ένα ομαδικό άθλημα. Μαθαίνουν να συνεργάζονται μεταξύ τους και με αυτόν τον τρόπο προσαρμόζονται στις ανάγκες της κοινωνίας. Παράλληλα, το ποδόσφαιρο βοηθάει στο προσανατολισμό και στη διακίνηση των νέων. Un deporte que ya existe como el fútbol sala para videntes y el único que hay es el fútbol sala adaptado y para cualquier persona ciega le sirve como modelo de orientación y movilidad ya que tiene que jugar con otros compañeros, con adversarios, con ruido y eso le va a ayudar mucho en la vida diaria. ¿Ποια ομάδα κέρδισε το τελευταίο παγκόσμιο πρωτάθλημα? Η Εθνική Αργεντινή στο τρίτο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Rio de Janeiro για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ποιους παίκτες θα ξεχωρίζει από την Εθνική Αργεντινή σου? Ο παίκτης που ξεχωρίζει και από όλους τους τυφλούς παίκτες που έχω γνωρίσει πιστεύω είναι ο Σίλβιο Βέλο, που κάνει διαφορά και για την ίδια Εθνική, αλλά γενικά όλοι οι παίκτες είναι πολύ καλοί. Επίσης ο Λούκας είναι πάρα πολύ καλός, τρέχει πάρα πολύ και είναι πολύ μικρός σε ηλικία.
Ας παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν στην κάμερά μας. What's his full name? ¿Cuál es su nombre completo? Lucas Gustavo. Το όνομά σου? Lucas Gustavo Rodriguez. Από πού κατάγεσαι? Από την Córdoba, Αργεντινής. De dónde vive? Córdoba, Argentina. Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο? Cómo decidió empezar en el fútbol. Ξεκίνησα από 12 χρονών γιατί το ποδόσφαιρο θέλει πάθος και έτσι μου αρέσει πάρα πολύ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα στο συγκεκριμένο άθλημα? Το ότι είναι δύσκολο, μάλλον από ό,τι φαίνονται τα πράγματα για τους τυφλούς, επειδή πρέπει να κινούνται μόνοι τους μέσα στο γήπεδο, να στηρίζονται πολύ στις δικές τους δυνάμεις, να μπορούν να αντιλαμβάνονται καλά την μπάλα, να την κοντρολάρουν καλά, να έχουν αντίληψη του γηπέδου, να ξέρουν τι θέση πρέπει να πάρουν, να μπορούν να βοηθούνται από τον τερματοφύλακα και τον οδηγό που έχουν πίσω την εστία, να μην φοβούνται συγκρούσεις με τους αντιπάλους ή με το φράχτη. Υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο πιστεύεις ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί? Το άθλημα είναι αυτό. Αν από μικρά παιδιά στα σχολεία το διδάσκονται αυτό και μπορούν και αποβάλουν κυρίως το κύριο πρόβλημα, το φόβο. Τα άλλα σιγά σιγά θα τα μάθουν, πιστεύω. Στράτος, ευχαριστούμε για τη συνέντευξη και πάμε να γνωρίσουμε από κοντά τους ανθρώπους του Βρετανικού Κολεγίου. Από πού κατάγεσαι? Από την Αγγλία. Πόσο χρονών είσαι? 18 χρονών. Ποιο είναι το αγαπημένο σου άθλημα? Το ποδόσφαιρο, φυσικά. Τι σε ελκύει στο ποδόσφαιρο? Καταρχήν, συναρπαστικό, απρόβλεπτο και πάνω απ' όλα διασκεδάζεις. Πιστεύεις ότι το ποδόσφαιρο τυφλών έχει την ανάλογη προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Κοίταξε, δεν έχει την ανάλογη αναγνώριση που το αξίζει. Αλλά υπάρχει προβολή. Αυτό μας διευκολύνει σε οικονομικό επίπεδο, καθώς και στην έβρεση νέων τυφλών ποδοσφαιριστών. Όλοι με φωνάζουν Dixie, αλλά στην πραγματικότητα είναι Philip Dean. Είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής στο Βρετανικό Κολέγιο Τυφλών. Έχει συμμετάσχει ποτέ το Βρετανικό Κολέγιο Τυφλών σε νεανικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα? Συμμετέχουμε τα τρία τελευταία χρόνια σε διάφορα προγράμματα στην Ελλάδα μέσω του Ηλία Μάστορα, τον οποίο γνώρισαν πριν από 5 χρόνια στην Ισπανία κατά τη διάρκεια σεμιναρίου. Κρατήσαμε επαφή και πριν από 3 χρόνια μου μίλησε για ένα φανταστικό πρόγραμμα ανταλλαγής νέων, η οργανώση του οποίου προέρχονταν από Λατινική Αμερική και Ευρώπη. Συμμετείχαμε με νέους αθλητές, δίνουμε έμφαση στο ποδόσφαιρο τυφλών. Στη συνέχεια ακολούθησαν πολιτιστικά εργαστήρια, συζητήσεις ανάμεσα στους νέους και πέρασαν φανταστικά. Ποιο είναι το πιο δύσκολο στοιχείο στην εκπαίδευση τυφλών αθλητών? Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν σε βλέπουν στον αθλητισμό. Δεν υπάρχει καμία διαφορά στα συναισθήματα. Ένας τυφλός ποδοσφαιριστής νιώθει το ίδιο με τον Μπέκαμ, τον Όουεν, όταν σκοράρει. Θέλοντας να κάνουμε γνωστό το ποδόσφαιρο τυφλών σε όλο τον κόσμο και με την υποστήριξη του προγράμματος Νεολαία, ξεκινήσαμε τη διεθνή καμπάνια με τίτλο «Όλοι κερδίζουν». Η αρχή έγινε στο χωριό της Ειρήνης το 2003. Βρισκόμαστε στο χωριό της Ειρήνης, στη Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2003, πρόκειται να διεξαχθεί ένας αγώνας ποδοσφαίρου τυφλών. Ραδίο!
Υπουργείο Εξωτερικών και εγώ φυσικά. Προσωπικά είμαστε υποστηριχτές. Είναι μια πρωτοβουλία εδώ ανθρώπων της Θεσσαλονίκης, παιδιών της Θεσσαλονίκης και βεβαίως έχει την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ολοκληρώνοντας την πρωτοβουλία μας, διοργανώσαμε μέσα στο 2004 την εκδήλωση που έπεσε η αυλαία. And bad mistakes I've made a few. I had my shells and kicked in my face, but I've come through. So hold on, hold on, hold on, hold on. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. And fortune, everything that goes with, I think you are. But it has been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before you and race, and I never lose. So hold on, hold on, hold on, hold. We are the champions, my friend. Είμαι η Δέσποινα Γιωακιμίδου και είμαι 23 ετών. Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαυραγκάνης και είμαι 20 ετών. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γακούδης και είμαι 20 ετών. Γεια σας, είμαι η Ιφηγένεια Γακούδη και είμαι 22 ετών. Γεια σας, είμαι η Σοφία Κατσαπίδου και είμαι 19 χρονών. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Τριφούδης και είμαι 24 χρονών. Γεια σας, εγώ είμαι η μικρή Γεωργία Καρσαβίδου και είμαι 17. Γεια σας, είμαστε ο Μαντάλης και ο Δημήτρης. Γεια σας, είμαι ο Τρακόνος Ανέστης και είμαι 20 ετών. Α, όχι ρε, εσύ πιο πίσω, πιο πίσω. Εκεί, ξαναπες μέσα, ξαναπες μέσα. Πάλι μέσα. Τώρα φαίνεσαι ρε, ψαγήκατε, πιο πίσω, πιο λίγο. Γεια σας, είμαι ο Τρακόνος Ανέστης και είμαι 20 ετών. Κάτω άλλη μια φορά ρε, από δίπλα, από δίπλα, από δίπλα. Έλα, έλα, πες. Γεια σας, είμαι ο Τρακόνος Ανέστης και είμαι 20 ετών. Με την πεθαμπή στο κάδρο ρε, πες το. Έλα. Το ρούμπα, σε ρημπαίνει. Έλα, πού πρέπει να βρούμε να ζούμε εδώ. Ναι, εκεί, 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 εκεί. Όλοι κερδίζουν.